Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό θα ήθελα να πω δύο λόγια με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα νοσοκομεία της Ρόδου και της ΚΟ. Πριν δούμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ό,τι έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο, θα ήθελα να πω ότι ένας Υπουργός Υγείας που πηγαίνει σε ένα μέρος που πραγματικά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στον τομέα της υγείας, οφείλει να ακούει προσεκτικά, ευλαβικά θα έλεγα. Κάτσε και άκουσε το κατσάδιασμα, για να το πω λαϊκά, επεξεργάσου το στο μυαλό σου και εν συνεχεία δώσε τις απαντήσεις που θα πρέπει να δώσεις. Αν δεν ακούσεις το πρόβλημα, αν δεν το αφουγκραστείς, αν δεν μπει στο πετσί, επιτρέψτε μου να πω, του προβλήματος, τότε πώς θα το λύσεις, διερωτώ με. Πάμε να δούμε όμως κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Καταρχήν από τη Ρόδο. Θα σας διαβάσουμε τίτλος τιμής για σας. Βλέπουμε από το Ροδιακή, από την εφημερίδα Ροδιακή ένα αποσπάσμα. Πρέπει να σας συγχαρούμε και να σας πούμε και να σας πούμε και να σας πούμε ακούστε το κράξιμο που πέφτει της νοσηλείας που λάβαμε από το προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό σε αυτό το νοσοκομείο ήταν amazing, καταπληκτικό. Προσέξτε ύφος, έτσι, του Υπουργού. Amazing. Ικανότητα. Το επίπεδο της φροντίδας είναι top class. Είναι top class. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, διότι αυτό που αντιμετωπίσαμε στην Ελλάδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Αυτό Όχι στις υποδομές. Ξαναλέω. Αυτή είναι μια μαρτυρία. Είμαι από την Αμερική. Είμαι στο σύστημα υγείας. Έχω τον ανεψιό μου εδώ. Και είναι ντροπή να έχετε 20 δωμάτια με ένα νοσοκομείο. Στην ΚΟ τώρα. Από το COS TV είναι το βίντεο που βλέπουμε. Ακούστε τώρα διάλογο. Δουλεύουν από το προσωπικό μας 4 νύχτες. Δείτε την αγανάκτηση. Δεν μπορούμε όλοι να μιλάμε. Πώς θα φέρουμε κόσμο. Να τα πάρετε από εκεί που τα χαρίζετε στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Να φορολογήσετε τους μεγαλοεπιχειρηματίες και να φέρετε τα λεφτά μας πίσω. Να φέρετε κόσμο στα νησιά. Σας φαίνεται αστείο. Προφανώς και που φέρουν τα λεφτά. Είναι αστεία. Είναι αστεία. Όχι, δεν είναι αστεία. Αν πιστεύουν να έχουν κάποια μέρα λεφτά που δεν φέρουν, είναι αστεία. Δεν είναι κρυμμένα. Για αυτά τα ποσοστά δεν είναι αυτά που λέμε και είναι αστεία πράγματα. Δεν έχουμε ποσοστά. Εφέρνας είμαστε κύριε Γεωργιάδη. Κάνουμε διαρκώς προσκλήσεις, αλλάξαμε το πλαίσιο, αυξήσαμε το πλαίσιο και θα κάνουμε και προκλήσεις από το λόγο. Και θα πείτε σαν να έχουμε ενδιαφέρον εσύ. Δεν θα το επιτρέπετε. Δεν σας το επιτρέπετε. Δείτε ύφος απέναντι σε αγανακτισμένο κόσμο. Δεν μας καλέσατε καν. Μιλάτε με σεβασμό. Δεν μας καλέσατε καν. Αν έχετε πρόταση, ευχαριστώ. Φωνές δεν έχουν να φωνάζουν όλοι καλύτερα. Πολύ καλά. Να πείτε να μιλήσετε στον κόσμο. Θέλω να φωνάζουν όλοι καλύτερα από σένα. Είμαι εκλεγμένος και εγώ δεν είσαι μόνο εσύ. Είμαστε κι εμείς. Καλά, εσύ δεν είστε με τον κόσμο. Αν έχετε πρόταση, ευχαριστώ. Είμαστε με τον κόσμο. Δεν είστε με τον κόσμο. Αν έχετε πρόταση, ευχαριστώ. Σας είπα, προσκλήσεις έχουν κάνει ασταμάτητες. Πράγματι δεν έχουν έρθει. Αλλάξαμε το πλαίσιο, αυξήσαμε τα κίνητρα. Προλίγα αποφασίσαμε να κάνουμε 4 προσκλήσεις ταυτόχρονα παθολόγων. Άρα με παρακαλώ μην φωνάζετε. Φωνάζουμε γιατί έχουμε φτάσει. Σας είπα, φωνή έχω πια δυνατή. Το θέμα του Άδων είναι η φωνή. Τον κόσμο να δείτε στα μάτια. Τον κόσμο το βλέπω μια χαρά. Με ψηφίζει 18 χρόνια. Και όχι η ουσία όπως θα έπρεπε να είναι. Να έρθείτε εδώ. Η ουσία των όσων λέγονται και ακούγονται. Το εσύ είναι και οι άλλοι όλοι κανονικοί από το που δουλεύουμε κάθε μέρα. Καταλάβατε.
Πούλη μου, κάνε το μισή ώρα. Δεν διαφέρω όλα τα εσύ. Θα μου μάθει και για τα εσύ. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εξετάζεσαι το βασανά. Δεν κατάλαβα. Πρώτα είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, ηρεμία. Αν θέλετε να πείτε πρώτα τα κάνετε να πείτε πρώτα. Πρόταση, πείτε μου. Πρόταση. Αυτό δεν κάνουμε. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ο Άδωνης, παρά το ότι όντως βγαίνει από ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, που όμως αυτό το κομμάτι θα έλεγα αφορά αυτούς που έχουν καβατζωθεί, επιτρέψτε μου να πω, από τον ίδιο, ουσιαστικά αυτοί τον βγάζουν, έχουμε δει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του και η συμπεριφορά του ως πολιτικός είναι ότι όντως μπορεί να φωνάζει πιο πολύ από τους άλλους, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, κάνοντας ακραίες και αρκετά αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις κατά καιρούς. Νομίζω ότι δεν είδαμε τίποτα διαφορετικό από την επίσκεψή του στα νοσοκομεία της Ρόδου και της ΚΟ. Και δεν είδαμε διότι δεν ενδιαφέρεται για να δώσει πραγματικές λύσεις στα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα συγκεκριμένα νοσοκομεία και γενικότερα βεβαίως ο τομέας της υγείας στη χώρα μας. Στο κάτω-κάτω δεν τον νοιάζει να πείσει τον υπόλοιπο κόσμο παρά μόνο αυτούς που τον ακολουθούν πιστά, αυτούς που τον ψηφίζουν. Πέρα από το ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει πραγματική σχέση με το χώρο της υγείας δεν μπορεί να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις, θα πρέπει να πούμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι καινούριος στο Υπουργείο Υγείας, άρα γνωρίζει και μάλιστα πάρα πολύ καλά στο τι πρέπει να γίνει και ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθηθούν. Το θέμα όμως είναι ότι οι δικές του αντιλήψεις των πραγμάτων και οι δικές του πολιτικές έχουν άλλα κίνητρα και είναι κάτι το οποίο φάνηκε και από τις προηγούμενες φορές. Για σκεφτείτε πόσες φορές άραγε έχει σπρώξει τον κόσμο προς την ιδιωτική υγεία και αυτή η μπίζνα είναι μια μπίζνα η οποία έχει τρελά λεφτά και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι μπροστά από το βάζο με το μέλι. Βλέπε Νοβάρτης. Βάζω μία άνω τελεία, περιμένοντας όπως πάντα και τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις εδώ στην Ελεύθερη Πένα με τον γνωστό τρόπο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε και σήμερα, subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και βέβαια καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ θερμά.